Γεια σας φίλοι μου πίσω σε ένα... Κάτι πάθανε τα χείλια. Οι βλακίες που πίνεις είναι. Ο πιο γέρος ράπερ είναι ο Ice-T. Είναι 59 χρονών και κάνει ακόμα ραπ. Το ξέρατε πως αν έρθει ένας ράπερ και σας κάνει τη χειραψία του και την κάνετε λάθος 3 φορές, μετά πρέπει να τον πάτε στην αντιπροσωπεία για ξεκλείδωμα. Πιστεύω πως αυτός ο ράπερ λέγεται Ice-T, γιατί αν τον δεις, ξέρεις πως θα τον βγεις. Θέλω να ακούσεις τους ήχους καθώς καταπίνεις όπου θα κάνει μοντέρ. Μα ακούς τους ήχους ενώ καταπίνω. Το βάζουμε και στο βίντεο. Ένας στους 10 ηλικιωμένους πέφτει θύμα κακοποίησης σπίτι του. Πρέπει να το πω χωρίς να γελάσω, αυτό φαίνεται πολύ κακό. Εμένα ο παππούς μου πέθανε όταν ερωτεύτηκε μια γυναίκα για το μυαλό της. Ήταν εγκεφαλικό. Στις χώρες που δεν απαγορεύεται η παιδική εργασία, τα παιδιά παίρνουν περίπου 3 σέντς την ώρα και δουλεύουν μέχρι και 100 ώρες την εβδομάδα. Πάντως, η παιδική εργασία στην Ασία έχει φτάσει Ταϊβάνι. Οι πιο γρήγοροι σκύλοι είναι της ράτσας Greyhound και τρέχουν μέχρι με 72 χιλιόμετρα την ώρα. Εμένα το σκυλί μου μοιάζει με λούτρινο. Μια φορά το είχα μπερδέψει με μαξιλάρι μου. Ευτυχώς είχα βάλει το πλυντήριο στα ευαίσθητα. Αληθινή ιστορία, είχα αφήσει μια διάφανη σακούλα αμύγδαλα δίπλα σε διάφανη σακούλα με σκυλοτροφή και κατά λάθος μπερδεύτηκα και έφαγα από τα αμύγδαλα. Εγώ τον σκύλο μου τον λέω Frisbee, γιατί όποτε τον πέταξα γύρισε πίσω. Πλάκα κάνω, δεν γύρισε. Το Frisbee δεν γυρίζει πίσω. Τι κάνω. Το boomerang γυρίζει πίσω. Αλήθεια, γιατί έχω πάρει τόσα likes τότε. Γιατί συνήθως το πετάς το Frisbee και το φέρνουν πίσω στα σκυλιά. Άμα πετάξεις Frisbee θα σου έρθει πίσω. Αλλιώς χαζός που το πέταξες. Οι καμήλες έχουν 3 σετ βλέφαρα και 2 σετ βλεφαρίδες για να τα προστατεύουν από την άμμο. Μην κοιτάς έτσι, άσε να πω σωστά τα πράγματα. Εμένα μια φορά με χτύπησε ένα ζώο και έπρεπε να βάλω σίδερο στον ώμο μου. Λάμα. Το έχεις δει. Εγώ έχω ακόμα. Κλάμα. Αν κολυμπάς, ο COVID δεν μεταδίδεται μέσω του νερού. Κάθε φορά που κάποιος τρώει πρόστιμο για τον κοροναϊό, το 13033 ανεβάζει post «Ας έστελνε». Τα περισσότερα χρήματα που έχουν δοθεί σε τουρνουά σκάκι ήταν 70.000 δολάρια και τα κέρδισε ο Μάγνους Κάρλσεν. Στο σκάκι, κάθε δύο πύργοι που καταστρέφονται είναι δίδυμοι. Ευχαριστούμε φίλοι μου, άλλο ένα επεισόδιο έφτασε στο τέλος του, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Επίσης, πλέον ανεβάζω βίντεο και στο δικό μου κανάλι, μπορείτε να δείτε το link στην περιγραφή. Και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.